Έχουμε αποχή, κύριε Τζούμα, γιατί όπως ίσως θα έχετε μάθει κι εσείς, η συντονιστική που συνεδρίασε την παρελθούσα Παρασκευή, αργά το βράδυ, εξέδωσε την απόφαση για μια πανελλαδημική αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους σε μικρή κλίμακα μιας-δύο ημερών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου αμέσως με την είδηση πολύ νωρίς εξέδωσε ψήφισμα. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 10:30-11 το πρωί της Παρασκευής, και επομένως οι συνάδελφοι είχαν ετοιμαστεί για το εφετείο και γι' αυτό το λόγο τη Δευτέρα τηρήσαμε ενός λεπτού σιγή στο ακροατήριο του εφετείου και περιοριστήκαμε σε αυτό, αλλά την επόμενη μέρα, για την σήμερα Τρίτη δηλαδή, ανακοινώσαμε ότι και εμείς συμμετέχουμε. Και ο λόγος είναι βέβαια και για το πένθος του συναδέλφου, αλλά και για να αρθρώσουμε τέλος πάντων τη διαμαρτυρία και την αξίωση οι συνάδελφοι δικηγόροι πανελλαδικά να δουλεύουν στα γραφεία τους με ασφάλεια και χωρίς να διακινδυνεύουν κάνοντας την εργασία τους και το καθήκον τους. Κύριε Σανάρα, είχαμε τη δολοφονία του Ζαφυρόπουλου, του δικηγόρου, αποτρόπαια βεβαίως κλπ. Αλλά οι δικηγόροι της περιφέρειας, ας πούμε, εδώ στη Χίο, έχουν τέτοια προβλήματα, αντιμετωπίζουν τέτοιους κινδύνους δηλαδή? Σίγουρα οι δικηγόροι της περιφέρειας, και όπως έχει καταδειχθεί μέχρι σήμερα, δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, τέτοιες τουλάχιστον έντασης. Όμως επειδή, όπως ξέρετε, πολλές φορές οι εντολείς μας δεν ανήκουν σε αυτό που λέμε η ομάδα των αγγέλων, πάντα μικροεπισόδια, ακόμη και σε ένα νησί όπως είναι η Χίος μας, έχουν υπάρξει. Δηλαδή αντεκλήσεις, απειλές καμία φορά, σε μικρή βέβαια κλίμακα, κανείς ποτέ δεν έδωσε σημασία σε αυτά. Αλλά οπωσδήποτε σε ένα ελάχιστο βαθμό και βεβαίως υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν διάδικοι οι οποίοι τα βάζουν με τον δικηγόρο, ας πούμε, για τα αποτέλεσμα. Σίγουρα, και πάντα θα θυμίσω τη φράση του αείμνηστου Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, «Ο Θεός να σε φυλάει από το γένος των πελατών». Σε εισαγωγικά βέβαια αυτό, όμως επειδή πολλές φορές οι διάδικοι, οι εντολείς, γενικώς ξεχνούν ότι συνήθως όταν φτάνουν σε ένα δικηγορικό γραφείο και σε μία δίκη, τις πιο πολλές φορές έχουν μια συμμετοχή και τα δύο μέρη. Όμως έχουν ένα πάθος με το δίκιο τους. Ο δικηγόρος προσπαθεί βεβαίως να υποστηρίξει το δίκιο πάντοτε του εντολέα του, αλλά βεβαίως κρίνεται από το δικαστήριο. Και επομένως πολλές φορές μπορεί να δυσαρεστηθεί γι' αυτό, ή να μην αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, και στο τέλος η εύκολη, ας πούμε, διέξοδος είναι να τα βάλει με τον δικηγόρο.